Εμείς τις δοκιμάσαμε και στη μία ώρα και κάτι είναι έτοιμες. Σήμερα το μενού έχει μπάμιες στο φούρνο. Σιγαρίζουμε πρώτα τα κρεμμυδάκια και όλα τα υλικά και μετά θα δείξουμε συνέχεια την υπόλοιπη συνταγή. Μόλις αρχίσουν και παίρνουν αυτό το χρώμα τα κρεμμυδάκια, καραμελώνουν, ρίχνουμε τις μπάμιες. Να τσιγαρίσουμε μαζί με τις μπάμιες τα κρεμμύδια. Για να ξεπαγώσουν στην ουσία. Ρίχνουμε τώρα μαϊντανό. Δεν έχουμε φρέσκο, ρίχνουμε αποξηραμένο. Περίπου ένα κουταλάκι, του γλυκού, κόκκινο πιπέρι γλυκό. Λίγο ρίγανη. Αυτό είναι πιπέρι μαύρο. Πιπέρι μαύρο. Λίγο πιπέρι. Ρίγανη με μια πρέζα. Και ακόμα μία. Δύο κουταλάκια αλάτι. Περίπου. Ωπα, μας έπεσε λίγο κάτω, δεν πειράζει. Δεν έγινε και τίποτα. Μην ρίχνεις άλλο. Και προσθέτουμε και ένα ποτήρι σάλτσα 250 γραμμάρια. Η γυναίκα μου τώρα εδώ χώνεται, βάζει και μπεγκέτα. Δεν πειράζει, είναι γευστικό αυτό. Γερμανικό. Και δίνει λίγο πιο έντονη γεύση. Στα μαγειρευτά φαγητά. Και νερό. 300 γραμμάρια περίπου νερό. Αρχίζουμε να σιγοβράσουν. Και στη συνέχεια θα τα βάλουμε μέσα στο ταψί για να τα βάλουμε στο φούρνο. Η γυναίκα μου βιαστική, ενώ τράβαμε βίντεο, τα άρχισε μέσα. Λοιπόν, είχαμε ρίξει αρχικά 200 γραμμάρια νερό, τα βάλαμε στο ταψί και πρόσθεσα και τα υπόλοιπα για να μπουν στο φούρνο και να βράσουν και να ψηθούν σωστά όπως πρέπει. Και λίγο ξεροψημένες από πάνω. Κάτσε να σε ανοίξω εγώ, ρε γυναίκα. Μπάμια στα βρώμεις. Όλα. Καλά και τα ψωμιά σταυρώνουμε και τις μάγες. Όλα τα σταυρώνουμε. Στους 200 βαθμούς περίπου έχουν 3 τέταρτα εδώ οι μπάμιες. Στάνταρ θέλει πάνω από μία ωρίτσα και κάτι για να ξεροψηθούν και από πάνω λίγο. Οι μπάμιες είναι έτοιμες. Τις έχουμε μέσα περίπου στο φούρνο 1 ώρα και 15 λεπτά. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε για πιο ζουμερές και λίγο παραπάνω νερό. Είναι στην κρίση τη δική σας. Εμείς τις δοκιμάσαμε και στη μία ώρα και κάτι είναι έτοιμες. Καλή μας όρεξη. Λοιπόν, σήμερα έχω και λίγο τα νεύρα μου λίγο. Πήγαμε για εξετάσεις εδώ σε ένα γιατρό, παθολόγο. Κάναμε τις εξετάσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε πάρα αποτελέσματα σήμερα. Λοιπόν, πήγαμε το πρωί. Ελάτε μετά από 2 ώρες. Πάμε εκεί, ελάτε λέει σε 2,5 ώρες. Δηλαδή για να μιλήσουμε με τον γιατρό ήθελε 4,5 ώρες. Για να μιλήσουμε να μας πει τι θα κάνουμε. Και τώρα κάνουμε στα γρήγορα το φαγητό εδώ πέρα, το, όσο λένε τις... πέστονται. Τι κάναμε, μπάμιες. Τάκα στα γρήγορα, αλλά επειδή είχα και λίγο έτσι τρελαμένο σήμερα, γι' αυτό γυαλίζει δωμάτιδες.